Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάσουμε τις δικές σας απόψεις, ερωτήσεις, κρίσεις, σχόλια τα οποία βεβαίως έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού και με τη χριστιανική ζωή των ανθρώπων. Σήμερα θα διαβάσουμε μία ερώτηση της αγαπητής Θεοδόρας από τη Γερμανία. Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, στον κόσμο όταν πατρευόμαστε είναι η ένωση από το Θεό ή εξ ανθρώπων? Δεύτερον, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ο άντρας μας ή η γυναίκα που έχουμε μας δόθηκε από το Θεό ή μήπως ήταν ανθρώπινη κίνηση? Τρίτον, όταν στο ζευγάρι υπάρχει δυστυχία και ασυνεννοησία στις σχέσεις του, ίσως και χωρίσουνε, τότε δεν ήταν από τον Κύριο αυτός ο γάμος? Και όταν είναι αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, τότε ο γάμος ήταν από τον Κύριο? Πώς είναι ακριβώς τα πράγματα? Μόνο στους πιστούς και αναγεννημένους πραγματικά ο Κύριος ενώνει το ζευγάρι? Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης υπάρχει και μια παρόμοια ερώτηση ενός άλλου φίλου από την Αθήνα που μας ρωτάει πότε ένας γάμος είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού και πότε είναι άκυρος. Θα αρχίσουμε από τη δεύτερη ερώτηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δηλαδή πότε ένας γάμος είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού και πότε είναι άκυρος. Έγκυρος γάμος ενώπιον του Θεού είναι αυτός ο οποίος δεν έχει παράβαση στο Λόγο του Θεού, δεν έχει ανομία. Αντιθέτως, έγκυρος είναι αυτός ο οποίος έχει λάβει χώρα, έστω και εν αγνία, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εδώ στο τελευταίο θέλω να κάνω μια παρατήρηση, όπου ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο: «Δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουν δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμο πράττουσι εκ φύσεως τα του νόμου, ούτι νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς. Ήτην εις δεικνύωση το έργον του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών έχοντες συμμαρτυρούσαν τη συνείδηση και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων». Δηλαδή είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος, παρόλο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, να πράττει τα του νόμου, γιατί είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά του, καθώς υπάρχει η συνείδηση του ανθρώπου, που θα μπορούσα να πω ότι είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο για να τον οδηγεί στο θέλημα του Θεού, αλλά υπάρχουν και οι λογισμοί, οι σκέψεις, όπου εκεί έρχεται πολλές φορές σε αντίθεση η σκέψη του ανθρώπου που σκέφτεται έξω από το θέλημα του Θεού και η συνείδηση του ανθρώπου που τον οδηγεί μέσα στο θέλημα του Θεού. Όποιος θα υπερισχύσει, αν τελικά υπερισχύσει η συνείδηση του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και μάλιστα σώζεται, έστω και αν δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού ή και αν ακόμη δεν έχει επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ένας γάμος είναι έγκυρος αν έχει τα χαρακτηριστικά της εγκυρότητος που περιγράφει ο Λόγος του Θεού απ' αρχής. Γιατί ο γάμος δεν είναι ένας θεσμός τον οποίο ανακάλυψε ή εφεύρε ο άνθρωπος, αλλά είναι ένας θεσμός τον οποίο εθέσπισε ο ίδιος ο Θεός και μάλιστα μέσα στον κήπο της Εδέμ, μέσα στους πρωτοπλαστούς, τον Αδάμ και την Εύα. Λέγει ας πούμε στη Γένεση ότι
Ο Θεός είπε καταρχάς σας κάμουμε έναν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατά την εικόνα αυτού, κατά την εικόνα Θεού επίησεν, άρσεν και θήλει και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς αυξάνεστε και πληθύναστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Άρα λοιπόν η πρώτη ενέργεια του Θεού ήταν η δημιουργία του Αδάμ και στη συνέχεια και της Εύας και τους έδωσε υπόσχεση και επαγγελία και ευλόγησε αυτούς να αυξάνονται και να πληθύνονται και να γεμίσουν και να καλύψουν όλη τη γη, πράγμα το οποίο στις μέρες μας το βλέπουμε να πραγματοποιείται. Όμως περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτό το γεγονός ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, όταν ο Θεός έλαβε τον Αδάμ και τον έθεσε αυτόν στον κήπο του Παραδείσου, την Εδέμ, για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Και είπε ο Θεός, δεν είναι καλόν ο άνθρωπος να είναι μόνος, θέλω κάμις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Και πράγματι επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη η πρώτη νάρκωσης και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής η πρώτη πλαστική εγχείρησης και κατασκεύαστε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Έπλασε λοιπόν την Εύα, έναν άνθρωπο, όμοιο με τον Αδάμ για να είναι βοηθός αυτού. Και έφερε, όπως διαβάσαμε, αυτήν προς τον Αδάμ. Και όταν ο Αδάμ την είδε, είπε, «Τούτο τώρα είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη». Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, «Δια τούτο, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία». Πότε είναι λοιπόν έγκυρος ο γάμος, πότε είναι σύμφωνος, ακριβώς έτσι πως τον ενθέσπισε ο Θεός, όταν ο Θεός παίρνει τη γυναίκα, τη φέρνει μπροστά στον άντρα και ο άντρας εκφράζει την ιδιαίτερη συμπάθεια αγάπη προς τη γυναίκα αυτή, αλλά εκφράζει και την απόφασή του ότι αυτή θα είναι η δική μου η γυναίκα. Γιατί ο Θεός την έφτιαξε μία γυναίκα για έναν άντρα. Θα φτιάξουμε ακριβώς όπως είπε, θα φτιάξουμε άνθρωπον όμοιον με αυτόν για να είναι βοηθός αυτού. Μία γυναίκα για έναν άντρα. Όμοιο με τον άντρα και βοηθός του άντρα. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θεός παρουσιάζει τη γυναίκα στον άντρα, ο άντρας την αγαπάει, την αποδέχεται και ομολογεί ότι αυτή είναι η γυναίκα η οποία θα είναι δική μου γυναίκα. Και τότε αρχίζει η έκφραση του γάμου. Δια τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, θα αφήσει ο άνθρωπος και ο άντρας και η γυναίκα τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του, θα προσκοληθεί ο ένας τον άλλον και θα κάνουν μια καινούργια οικογένεια. Καινούργια οικογένεια. Όπου θα γίνουν και οι δύο η σάρκα μία. Βέβαια αυτά τα πράγματα τώρα έχουν διαφοροποιηθεί λίγο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας και υπάρχει ο γάμος όπου επίσημα ομολογεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων ο άνθρωπος ότι εκλέγει αυτήν για γυναίκα του για όλη τη ζωή του, αλλά υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που σήμερα υπάρχει, συζούνε ή αυτό που ονομάζεται half wedding ή που ενώνονται προσωρινά με συμβολογραφική πράξη ώστε να είναι έτοιμοι όποτε θέλουν να χωρίσουν. Αυτό δεν είναι γάμος. Ο γάμος είναι όταν ο άνθρωπος ομολογεί ότι αυτή η γυναίκα θα είναι δική μου για όλη μου τη ζωή. Και όταν αφήνει τον πατέρα του και τη μητέρα του και ενώνονται και γίνονται μία οικογένεια. Και γίνονται και μία σάρκα. Εάν τώρα κάποιος γάμος γίνεται βία, δηλαδή αναγκάζει κάποιον να παντρευτεί κάποιον και αντίστροφα, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και χάνονται, δεν υπάρχει η εκούσια, η οικειοθελής, η αγάπη, εκεί χάνεται η εγκυρότητα του γάμου. Ή
αν παντρευτούν, χωρίς να γίνουν ποτέ οι σαρκαμία, δηλαδή να ενωθούν και να συμβρεθούν στις συζυγικές σχέσεις. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν της εγκυρότητος του γάμου του Θεού είναι εκούσια επιθυμία του ανδρός και της γυναικός που εκφράζεται με αυτό το ωραίο συνέστημα, το ερωτικό συνέστημα, την αγάπη. Δεύτερον, η ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι αυτός θα είναι ο άντρας μου και αυτή θα είναι η γυναίκα μου. Τρίτον, η δημιουργία σπιτιού καινούριου, μιας οικογένειας, συζούν, εγκαταλείπουν τα παλιά. Και τέταρτον, η συζυγική συνέβρεση, όπου οι δύο γίνονται η σάρκα μία. Αυτός είναι ο γάμος για τον οποίο ο Λόγος του Θεού, μάλιστα στην επιστολή προς Εβραίους, ο Απόστολος Παύλος, μας λέγει «Τίμιος σας είναι ο γάμος εις πάντας και οικείται αμίαντος, τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός». Άρα λοιπόν, τον γάμο τον οποίο εθέσπισε ο Θεός, προτρέπει, συμβουλεύει, εντέλεται να είναι τίμιος, κλείνει το κρεβάτι, οικείται αμίαντος και να μην λερώνεται ο γάμος από πορνεία ή μοιχεία. Τι είναι πορνεία? Η σεξουαλική σχέση δύο ανθρώπων που δεν είναι κάτω από τα δεσμά του γάμου, κάτω από την ευλογία του γάμου. Μοιχεία είναι η οποιαδήποτε σύζευξης, αντίθετη με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού, ή οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τη συζυγική σχέση ενός παντρεμένου ή μιας παντρεμένης με κάποιον άλλον άνθρωπο. Τους πόρνους και τους μοιχούς θα τις κρίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν υπάρχει έγκυρος γάμος, υπάρχει και άκυρος γάμος. Ο έγκυρος γάμος έχει τα χαρακτηριστικά του Λόγου του Θεού. Ο άκυρος γάμος είναι αυτός τον οποίο δεν παραδέχεται ο Θεός, γιατί δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις δικές του κατευθύνσεις και εντολές, έτσι όπως ακριβώς τον εθέσπισε απ' αρχής ο Θεός. Όμως τώρα πάμε στο ερώτημα της αγαπητής Θεοδόρας από τη Γερμανία. Στον κόσμο όταν πατρευόμαστε, η ένωση αυτή είναι από το Θεό ή ανθρώπινη? Βεβαίως είναι από το Θεό, γιατί ο γάμος, έστω και αν δεν γίνει από πιστούς ανθρώπους και γίνει έτσι όπως ο Θεός τον θέλει, δηλαδή ένας άνθρωπος αποφασίζει να παντρευτεί τη γυναίκα του, τότε ο Θεός δέχεται την απόφαση του ανθρώπου, γιατί στην ελευθερία του ανθρώπου δεν επεμβαίνει ο Θεός. Εφόσον ελεύθερα ο άνθρωπος διάλεξε ένας άντρας αυτή τη γυναίκα και μια γυναίκα αυτό τον άντρα και ομολόγησαν ότι αυτός θα είναι η γυναίκα μου, αυτός θα είναι ο άντρας μου και αυτή θα είναι η γυναίκα μου, και δημιούργησαν οικογένεια και συνευρέθησαν και έγιναν οι δύο η σάρκα μία, τότε αυτός είναι γάμος ενώπιον του Θεού, τον αποδέχεται ο Θεός και έχει όλες τις συνέπειες του Λόγου του Θεού για οποιαδήποτε διάλυση αυτή του γάμου. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ο άντρας μας ή η γυναίκα μας που έχουμε μας δόθηκε από τον Κύριο? Αγαπητή Θεοδόρα, σου δόθηκε από τον Κύριο αν εσύ τον εξέλεξες. Και δόθηκε από τον Κύριο η γυναίκα αν αυτός την εξέλεξε. Την εξέλεξε και ομολόγησε και τη δέχτηκε. Άρα αυτός ο γάμος είναι αποδεκτός από τον Θεό. Αν υπάρχει δυστυχία και ασυνεννοησία στη σχέση τους και χωρίσουν ακόμη, τότε δεν ήταν από τον Κύριο? Όχι, δεν το λέει αυτό κανείς. Γιατί όταν χωρίσουν, τότε όπως θα δούμε, θεωρούνται μοιχοί ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα αυτού για οποιαδήποτε αιτία. Ή αν μολύνει το γάμο, θεωρούνται πόρνοι ή και οι μοιχοί. Άρα είτε είναι ευτυχισμένοι είτε δεν είναι ευτυχισμένοι, ο Θεός έχει αποδεχθεί αυτή την απόφασή τους σαν νόμιμο γάμο. Κάποτε πλησίασαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, επειδή αυτά δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και ρώτησαν πειράζοντες τον Κύριο, ο οποίος τους μιλούσε για ένα γάμο. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προβλέπει ένα γάμο και δεν προβλέπει διαζύγιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να υπάρξει δεύτερος γάμος εφόσον υπάρξει θάνατος
του συζύγου. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τη γυναίκα του ή από τον άντρα της μόνο με το θάνατο, εάν πεθάνει. Κάποτε λοιπόν ρώτησαν οι Φαρισαίοι τον Κύριο πειράζοντας λέγοντας «Συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, τη γυναίκα του, δια πάσαν αιτίαν». Δηλαδή να διαλυθεί ο γάμος. Ο Κύριος απεκρίθη προς αυτούς. «Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασε εις αυτούς, έναν άντρα και μια γυναίκα». Και είπε «Ένε και εν τούτου». Ποιου, ότι έπλασε έναν άντρα και μια γυναίκα. «Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο εις σάρκα μία». Επειδή ο Θεός έπλασε απαρχής έναν άνθρωπο και μία γυναίκα, γι' αυτό και θα αφήσει αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο εις σάρκα μία. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Θεός συνέζευξε, όταν ο άνθρωπος νόμιμα ενώπιον του Θεού, ελεύθερα, εξέλεξε μία γυναίκα για σύζυγό του. Λέγουσι λοιπόν προς αυτόν στη συνέχεια οι Φαρισαίοι, πειράζοντες. Ο Μωυσής όμως διέταξε να δοθεί έγγραφο διαζυγίου από τον άντρα όταν θέλει να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. «Ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζεστε τις γυναίκες σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε τούτο». Δηλαδή από το έλεος του, επειδή δεν μπορούσε να αφήσει μια γυναίκα κάτω από την καταδυναστεία του ανδρός ο οποίος δεν την ήθελε και του είπε «αν δεν τη θέλεις, χώρισέ τη». Αλλά δεν ήταν απαρχής έτσι και αυτό ισχύει στον κόσμο. Δίδονται διαζύγια και τα επιτρέπει ο Θεός τα διαζύγια στον κόσμο, στους άπιστους, γιατί σπλαχνίζεται το θύμα ανάμεσα στους δύο ανθρώπους ή ακόμη και όταν και οι δύο είναι σκληροί σπλαχνίζεται τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών. Όμως δεν είναι απαρχής έτσι. Σας λέγω ότι όμως ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός διαλόγου πορνείας και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός. Και ως της νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δεύτερος γάμος ο οποίος προέρχεται από χωρισμό. Γιατί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος αυτός που χωρίζεται τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη και αντίστροφα, η γυναίκα που χωρίζεται τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, γίνεται μοιχός, είναι μοιχός. Αλλά και ακόμη όποιος ελεύθερος άνθρωπος παντρευτεί και χωρισμένη, και όποια ελεύθερη γυναίκα παντρευτεί χωρισμένο άντρα, γίνεται μοιχός. Τότε άκουσαν αυτόν οι μαθητές και εξεπλάγησαν και είπαν «εάν έτσι έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει τότε να παντρευτεί». Ο δε είπε προς αυτούς «δεν δύναται πάντες να δεχθώσει τον λόγο τούτον, αλλά εις όσους είναι δεδομένο». Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχθούν όλοι οι άνθρωποι το λόγο αυτό, αλλά μόνο σε όσους είναι δεδομένο. Όσοι είναι αναγεννημένοι, όσοι έχουν από το Θεό μέσα τους το Λόγο του Θεού και κατοικεί πλουσίως. Δηλαδή όταν ο Θεός ήρθε και άλλαξε τη ζωή τους, άλλαξε την καρδιά τους και από σκληρή την έκανε συντετριμένη, τρυφερή και απαλή, ώστε να δέχονται το Λόγο του Θεού και να μπορούν να συγχωρούν, να μπορούν να μετανοούν και να ζητούσαν συγχώρεση από το Θεό. Αλλά και έχει αλλάξει με την αναγέννηση και το πνεύμα του ανθρώπου, το αλαζονικό και το σκληροτράχυλο, τους έδωσε πνεύμα ταπεινό, φρόνιμο, συνετό, ώστε να μπορούν και να συγχωρούν. Έτσι δύο άνθρωποι αναγεννημένοι που μπορούν και να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά και να συγχωρήσουν, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές τους δια Πνεύματος Αγίου, τότε σε αυτούς ισχύει ο λόγος αυτός, περί διαζυγίου, ότι δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν να παντρευτούν ξανά. Χωρισμένοι, αν είναι ελεύθεροι ή αν είναι παντρεμένοι, να παντρευτούν έστω και ελεύθερο.
Διότι υπάρχουν ευνούχοι, και μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να δεχτούν το Λόγο του Θεού και είναι δεδομένο σε αυτούς, οι οποίοι εκ χιλίας μητρός έγιναν έτσι. Είναι ευνούχοι, δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να χωρίσουν. Υπάρχουν όμως ευνούχοι οι οποίοι ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, που είναι πολύ σκληρό, αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Όμως υπάρχουν και ευνούχοι, είτε είναι σε ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη Βασιλεία των Ουρανών, γνωρίζοντας ότι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν αποδεχθούν το Λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού απολύτως και ακριβώς ισχύει για αυτούς λοιπόν που έλαβαν αναγέννηση, που έλαβαν τον Χριστό στη ζωή τους, που εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν και εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτοί λοιπόν, για να παντρευτούν, καθώς γνωρίζουν ότι ο Θεός έχει φτιάξει μία γυναίκα για έναν άντρα και έναν άντρα για μία γυναίκα, προσεύχονται και ζητάνε από τον Θεό να τους αποκαλύψει και να τους φανερώσει τη γυναίκα ή τον άντρα που αυτός έχει ετοιμάσει για να τον παντρευτούν και για να αποδεχθούν και να απολαμβάνουν και το Λόγο του Θεού αλλά και τις ευλογίες του Θεού. Έτσι ώστε όταν παντρεύονται αυτοί οι άνθρωποι, ερωτώνται από τον άνθρωπο που τους παντρεύει, αν και στην πραγματικότητα ο Θεός κάνει το γάμο, είσαι σίγουρος, αδερφέ, ότι αυτή τη γυναίκα στη δίνει ο Θεός για γυναίκα σου? Και αν ο άνθρωπος αυτός απαντήσει ναι, τότε προχωράει στη γυναίκα, είσαι σίγουρη, αγαπητή αδελφή, ότι αυτό τον άντρα τον δίνει ο Θεός για άντρα σου? Και αν και αυτή απαντήσει ναι, ενώπιον όλων των ανθρώπων, τότε προσεύχονται ο Θεός να ενώσει αυτούς τους δύο ανθρώπους με τα δεσμά του γάμου, για να είναι οι δύο η σάρκα μία και να απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη χάρη του Χριστού. Αν τώρα όμως κάποιοι άνθρωποι από τον κόσμο, παντρεμένοι, έρχονται στο Χριστό, είναι δυνατόν ο γάμος τους να είναι έγκυρος, να είναι ο πρώτος γάμος, να έγινε οικειοθελώς, να δημιούργησαν οικογένεια, γέννησαν παιδιά και πραγματικά πίστεψαν στο Χριστό και ήλθαν όπως ήσαν στο Χριστό. Ενώπιον του Κυρίου αυτός ο γάμος θεωρείται έγκυρος, ποτέ άκυρος, και αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να χωρίσουν τώρα πια, γιατί γνώρισαν το Λόγο του Θεού και ήρθε ο Χριστός στη ζωή τους. Αν πάλι δύο άνθρωποι είναι παντρεμένοι για δεύτερη φορά στον κόσμο χωρίς να ξέρουν και έρχονται μέσα στην εκκλησία να γεννώνται, δέχονται τον Χριστό, ο Θεός τους δίνει την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, τι πρέπει να κάνουν? Επειδή είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός τους καιρούς της αγνίας τους παραβλέπει, και επειδή αυτοί δεν ήξεραν στον καιρό της αγνίας τους ότι ήταν παράβαση στο Λόγο του Θεού να παντρευτούν για δεύτερη φορά ή να παντρευτούν χωρισμένο, ο οποίος παντρεύεται για δεύτερη φορά, αυτός ο γάμος είναι αποδεκτός, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, θα μένουμε έτσι πως μας βρίσκει ο Θεός. Αποδεκτός, και από εδώ και στο εξής δεν μπορούν να χωρίσουν, αλλά ούτε και να διαλύσουν το γάμο τους, ούτε να ξαναπαντρευτούν, γιατί πλέον είναι παιδιά του Θεού και υπόκεινται στις διατάξεις και στις διαταγές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ποιος γάμος λοιπόν είναι έγκυρος? Αυτός τον οποίον αυτός ο γάμος κατά τον οποίον οι άνθρωποι μπαίνουν στο Χριστό, και αν δεν είναι παντρεμένοι είναι αποδεκτοί όπως είναι, ή αν δεν είναι παντρεμένοι παντρεύονται με τη χάρη του Χριστού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αν τώρα ένας είναι παντρεμένος και χωρισμένος και πιστέψει και δεχτεί τον Χριστό, τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει και δεν του λογίζεται η αμαρτία του χωρισμού, του διαζυγίου. Και επειδή πρέπει να μένει όπως τον βρήκε ο Θεός, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ναι μεν του έχει συγχωρεθεί η αμαρτία του διαζυγίου, αλλά δεν του επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί. Αυτά βέβαια δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, και θέλω να το δούμε αυτό το τελευταίο.
μέσα από τη γραφή για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη και από το 10 εδάφιο. «Εις δω τους νενυμφευμένους παραγγέλω ουχή εγώ αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυναίκα από του ανδρός αυτής, αλλά εάν και χωριστεί ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγή με τον άντρα και ο άντρας να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα». Δηλαδή είναι δύο παντρεμένοι, είτε παντρεύτηκαν μέσα στην εκκλησία ή ήλθαν παντρεμένοι από τον κόσμο και δεν τα πάνε καλά, δεν είναι ευτυχισμένοι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν μπορούν να παντρευτούν, να χωρίσουν, παρά μόνο εάν υπάρχει λόγος πορνείας που τότε επιβάλλεται να χωρίσουν, γιατί όποιος συνευρίσκεται σαρκικά με πόρνη γίνεται ένα με την πόρνη, επιβάλλεται να χωρίσουν, αλλά εάν χωρίσουν μόνο για λόγους πορνείας δεν μπορεί ο άντρας να ξαναπαντρευτεί και η γυναίκα να ξαναπαντρευτεί. Εάν τώρα υπάρχει πορνεία και μετάνοια, δηλαδή πόρνευσε η γυναίκα ή ο άντρας, μετανόησε και έρχεται μετανοημένος στο Χριστό και στο σύζυγο ή στη σύζυγο, τότε αυτός πρέπει, μπορεί να τη δεχτεί. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι πρέπει να τη δεχτεί. Υπάρχουν όμως και απόψεις που λένε ότι μπορεί και να μην τη δεχτεί. Δεν επιμένω σε αυτό γιατί δεν το έχω δει πεντακάθαρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι υποχρεωμένος να τη δεχτεί εφόσον μετανόησε. Και να μείνουν παντρεμένοι μέχρι το τέλος. Εάν τώρα, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, εάν αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην την αφήνει αυτήν. Και αν γυνεί, η οποία έχει άντρα άπιστο και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μην αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γενή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελαν είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν όμως ο άπιστος χωρίζεται, θέλει ντε και καλά να χωριστεί, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι στα τι αυτά τα σαρκικά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς εις ειρήνη. Διότι τι εξεύρεις γίνε, αν μέλεις να σώσεις τον άντρα σου, ή τι εξεύρεις άντρα, αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα σου. Δηλαδή, εάν υπάρχουν ένα ζευγάρι που ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι άπιστος στο Θεό, ο ένας είναι αναγεννημένος, ο άλλος δεν είναι αναγεννημένος, και βεβαίως ο αναγεννημένος δεν θέλει ποτέ το χωρισμό γιατί γνωρίζει ότι είναι παράβαση, αμαρτία, πορνεία και μοιχεία. Αν όμως ο άπιστος θέλει να χωριστεί, ο πιστός ασυγκατανεύει, δηλαδή να προσπαθεί να μείνει μαζί του, και αν ο άπιστος δέχεται, τότε καλώς. Αλλά αν ο άπιστος επιμένει στο χωρισμό, τότε ο αδερφός και η αδερφή δεν είναι δεδουλωμένος στα τι αυτά, δεν είναι δηλαδή δούλος ανθρώπων, ούτε δούλος σαρκικών επιθυμονιών. Ας φύγει ο άντρας, ας φύγει η γυναίκα ή άπιστος, αυτός θα μείνει, θα περιμένει τον Χριστό και θα περιμένει το έλεος του Κυρίου. Τώρα θα μου πείτε γιατί ο Θεός είναι τόσο σκληρός, ώστε μία κοπέλα παραδείγματος χάρη η οποία παντρεύτηκε, χώρισε, μεταπίστεψε, γιατί δεν της επιτρέπει να ξαναπαντρευτεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν της επιτρέπει. Γιατί? Βλέπετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Θεός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός ο πιστός που χώρισε, ο Θεός θέλει να παραμένει, να περιμένει τον άπιστο να γυρίσει προς σωτηρία του. Αν όμως πεθάνει ένα σύζυγος, τότε ο Θεός δίνει ελευθερία στον άνθρωπο να ξαναπαντρευτεί. Το θέμα του γάμου είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, ιδίως για την εποχή μας, ιδίως για τις έσχατες ημέρες, αυτές που περνάμε. Έχει διαστρεβλωθεί και κατηγορηθεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους. Και επειδή τα διαζύγια, τα οποία δεν είναι από το Θεό, είναι απολύτως από το διάβολο, ο διάβολος θέλει το χωρισμό και τη διάλυση της οικογένειας, μέσα σε έναν κόσμο που η αμαρτία πληθύνεται, αυξάνει,
θα φτάσει κάποια στιγμή στο πλήρες, λέει η Γραφή. Το πρώτο, ένα κύριο σημείο το οποίο χτυπάει ο διάβολος είναι η οικογένεια. Γιατί μέσα από την οικογένεια δοξάζεται ο Χριστός. Δοξάζεται το θέλημα του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Και έτσι κατηγορείται και έχουν φτάσει στο σημείο νέα παιδιά σήμερα να λένε δεν παντρεύομαι για να μην χωρίσω. Δεν παντρεύομαι για να μην χωρίσω. Απίστευτο. Γιατί φοβούνται ότι πολύ σύντομα θα χωρίσουν. Εάν δεν δούμε τις στατιστικές, θα δούμε ότι είναι τρομακτικές, ιδίως σε γάμους νέων παιδιών. Άκουσα, δεν είμαι απολύτως βέβαιος, άκουσα, αλλά από αξιόπιστα πρόσωπα και διάβασα από αξιόπιστες πηγές ότι τα διαζύγια σε νέους ανθρώπους μέχρι 36 χρονών έχουν ξεπεράσει το 66%. Δηλαδή περισσότερο από 2 στους 3 είναι χωρισμένες οικογένειες. Αυτό όμως που μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι η γνώμη μιας αδελφής μας δασκάλας σε ένα σχολείο εδώ κοντά στην Αθήνα, που μου είπε ότι το 95% των παιδιών που είναι στην τάξη μου και είναι σε μικρή τάξη, νομίζω ότι είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη τάξη του δημοτικού, προέρχονται από χωρισμένους γονείς. Είναι απίστευτη η πορεία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον σε σχέση με το γάμο. Ο Θεός να φυλάει τις οικογένειες, γιατί τα παιδιά χωρισμένων οικογενειών είναι δυστυχισμένα και πολλές φορές προβληματικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, οι άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό και βλέπουν την αλήθεια, κηρύττουν με μεγάλη δύναμη. Όση δύναμη τους δίνει ο Θεός. Τον αγιασμό του γάμου. Την προσοχή των ανθρώπων στην οικογένειά τους. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει αυτός ο οποίος δεν έχει οικογένεια ευλογημένη, υποτεταγμένη στο Λόγο του Θεού, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν μπορεί να κυβερνήσει τον οίκον του δεν μπορεί να επιμεληθεί και την Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με μεγάλη προσοχή λοιπόν να επιλέγουμε τους σύζυγους μας και τις σύζυγους μας, ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς σε πολλές εκκλησίες έχει επικρατήσει το φαινόμενο του δεύτερου και του τρίτου γάμου. Αυτό στο Λόγο του Θεού είναι απόλυτη παράβαση. Είναι προσθήκη και αφαίρεση από το Λόγο του Θεού. Είναι αίρεση. Λυπηρό, αλλά αληθινό. Εμείς όμως, με τη χάρη του Χριστού, όλοι μας όσοι έχουμε πάρει απόφαση μες στην καρδιά μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να μην εκκλίνουμε από το Λόγο του Θεού δεξιά ή αριστερά, θα επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Δεν προβλέπεται διαζύγιο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται χωρισμός άλλος παρεκτός λόγου πορνείας. Και δεν προβλέπεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού δεύτερος γάμος παρεκτός θανάτου. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σε αυτά τα θέματα ας μείνουμε πιστοί, στερεοί, αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, για να απολαμβάνουμε στη ζωή μας την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, αλλά και να μας δίνει ο Θεός καρπό και ο καρπός μας να μένει. Εδώ μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή μέσα από τη σειρά των εκπομπών απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας θυμίζω ότι είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε τις απόψεις σας. Τις απόψεις σας που εσείς μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.